έχουμε μία καταγγελία για έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος απείλησε με όπλο τους γονείς του, για ποιο λόγο, για να του γράψουν ένα σπίτι. Χαρά, Λεμονή, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς όπως τα λες, είναι Φιλίππε, καλησπέρα από μένα. Σε δίκη στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Ρόδου παραπέμπεται για απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιοδικών ο 53χρονος κάτοικος Αρχαγγέλου στη Ρόδο, στον οποίο αναφέρθηκες. Κατηγορείται ότι την 1η Αυγούστου του 20 πήγε στο σπίτι των γονιών του που βρισκόταν η μητέρα του και ο πάσχων από Αλτσχάιμερ πατέρας του και κρατώντας αεροβόλο όπλο υπό την απειλή ότι θα του σκότωνε, επιχείρησε να αναγκάσει τη μητέρα του να πάει μαζί του στο ΚΕΠ για να του μεταβιβάσει ένα σπίτι στα στεγνά που είναι στο όνομά της. Ναι. Η μητέρα του φέρεται ότι αντέδρασε και τον έδιωξε. Εκείνος έψαχνε την ταυτότητα του πατέρα του, ο οποίος δεν μπορούσε βέβαια να αντιληφθεί τι συμβαίνει, και απειλούσε να του σκοτώσει. Ο ίδιος, βέβαια, παρουσία του συνηγόρου του, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και τονίζει ότι έχει σχέση με μια λοδαπή που η οικογένεια δεν την εγκρίνει γιατί δεν θέλουν η περιουσία τους να πάει σε εκείνη. Λέει ότι έχει επαρκή εισοδήματα και δεν έχει ανάγκη να διεκδικήσει το σπίτι στα στεγνά. Mm-hmm. Και είπε ότι στο σπίτι των γονιών του πήγε για να ζητήσει από τη μητέρα του να μαζέψει τον εγγονό της που χτύπησε τη σύντροφό του το προηγούμενο βράδυ και ότι το όπλο το είχε για άμυνα απέναντι στον ανιψιό του. Τώρα, η δίκη θα δείξει. Απίστευτα πράγματα. Ναι, τώρα, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαρά, Λεμονή.